καταφέρουμε κάποια στιγμή, μην αγχώνεστε καθόλου. Οπ. Πώς το κάνω? Εγώ που γιώθηκα κανονικότατα. Ακριβό, ε. Οκ, παιδιά. 10 δολάρια και πολύ σας το βάζω. 10 δολαριάκια. Λοιπόν, καλύτερα να έρχονται όλοι και να κάνουν, παρά να μην κάνουν μερικοί. Ω, έλα, ανέβα. Γεννή. Μπράβο. Ναι, μπήκε. Όχι, δεν μπήκε. Όχι, έφαγε. Στο κεφάλι την έφαγε. Άντε, επιτεθείτε σε κάποιον άλλον, όχι σε μένα. Εθνώς δεν έχουν πέσει σε πολύ. Όχι, ρε, πάλι σε μένα. Είναι δυνατόν. Παρά. Σε φάγανε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε το Fortnite. Είναι ένα καινούργιο παιχνίδι και τώρα είναι σε, νομίζω... Τι φάση βρίσκεται? Early Access, νομίζω. Early Access, ναι. Ναι, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το full παιχνίδι. Ω, ένας χοντρός. Το χοντρό. Εντάξει, αδυνάτησε. Πάει ο χοντρός. Να ήταν κι άλλος. Ξεκινάμε τη διαδικασία της φωτιάς. Βέβαια, παίρνει πάρα πολύ ώρα. Καπνίζει, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Βλέπουμε και κάποιες φλόγες για αρχή. Come on! Τελείωνε, όντως παίρνει πάρα πολύ ώρα. Να, επιτέλους είδες να πιάσεις αυτό το κλέφτη, λέει. Να δώσω αυτός εδώ. Απλά κοιτούσα, λέει. Και είχα βάλει όλα τα ερωτικά αντικείμενα εκεί που ξέρω. Οκ, θα το φροντίσω εγώ κάτι. Όπα. Είναι η γυναίκα, λέει τώρα. Βλέπω τον κόλο της. Είναι άσχημος. Οπ, συναντήθηκαν τα δυο μας τα τρένα. Να δούμε τώρα που θα φτάσει αυτό στο εργοστάσιο πόσο θα βγάλει. Πολέμα κι εσύ, Καρλ Φραντς. Ωραία. Ο Καρλ Φραντς κάτι ξέρει. Βλέπω τα μάξιμα γενικότερα που βρίσκεται και επειδή δεν έχω τη μονιέρα. Συγγνώμη, φίλε, σου κατέστρεψα τον αγώνα πιθανότατα και τώρα μάλλον με εκδικείται κάποιος άλλος. Hey, hey! Με είδαν ότι είμαι τέτοιος και λένε, OK, θα σας δείξω εγώ τώρα. Γενικότερα το έχουμε πρόβλημα τώρα. Φιλούνται τα τρένα μεταξύ τους. Αυτά από μένα. Ωραία, δες τώρα. Μια ρογιάτα. Δύο ρογιάτες. Τι κάνετε εκεί μέσα, ρε. Χαχαρίσαμε, τι έγινε. Ήταν και δύο μέσα εκεί, ρε φίλε. Ει, hey, φίλε. Σε πιασα. Λοιπόν, και έτσι πως τον έχουμε. Χράτσα. Πάει και το κεφάλι του. Ωραία, πάει αυτός. Δε, βασικά δεν θα έπρεπε να είμαι τόσο χαρούμενος που σκοτώνω, αλλά είναι όρκο, αλλιώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Και κάπως έτσι αναπτύσσει το πολιτισμός. Και έρχεται ο πελαργός, φέρνει παιδάκια. Με δίνανε εμένα. Α, χρειάζεται intellect. Όχι, δεν είσαι αρκετά έξυπνο, Ζήση. Όχι, για άλλη μια φορά. Όχι, Ζήση. Όχι, με έπιασε. Πατά υψηλό, πατά υψηλό. Θα πεθάνω. Πέθανα. Όχι, κακούργε. Αμάν. Το κεφάλι μου έγινε κλαπάτσα. Να. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο live stream. Κυριακή σας τη φορά. Είναι 6 και 38 πρώτα λεπτά. Καλησπερίζω και YouTube. Καλησπερίζω και Twitch. Διπλό live stream όπου βολεύεται ο καθένας. Ο ήχος ζήσει. Τι έχει? Μικροφωνίζω. Μισό λεπτάκι. Θα το φτιάξουμε αμέσως. Μήπως τώρα είναι καλύτερα? Σε ακούμε δύο φορές. Ένα. Μισό λεπτάκι τότε. Να το τσεκάρω κι εγώ λίγο πώς ακούγομαι. Ισχύει. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Μπλα μπλα μπλα. Δεν μου ξανατύχει. Πάμε να δούμε. Δεν φταίει ότι κάνουμε stream σε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πρέπει να έχει να κάνει με το μικρόφωνο. Ένα λεπτάκι. Μιλάω στο ρομπότ. Μπλα μπλα μπλα. Ένα λεπτό, παιδί.
Συμπεθέρα. Και εσύ εδώ. Πείτε μου λίγο αν έφτιαξε. Δύσκολο βέβαια. Δύσκολο βέβαια. Α, έφτιαξε, έφτιαξε. Ωραία. Ένα... Βασικά, μισό λεπτάκι τώρα. Εδώ ήμασταν πριν. Είχα κάνει μια αλλαγή τεράστια βασικά. Έβγαλα όλα τα USB πράγματα που υπάρχουν στο PC μου, γιατί χθες το βράδυ άλλαξα ουσιαστικά κάποια φανάκια στο PC, οπότε ήξερα ότι κάτι πήγε στραβά. Όλα τα υπόλοιπα φαίνονται να δουλεύουν ρολόι πλέον. Οπότε καλώς ήρθατε στο stream, χωρίς προβλήματα ελπίζω. Μίτσο, μίλα λίγο καλύτερα. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Δημήτρη τον Γκουλ, έτσι. Να καλησπερίσουμε και τον Πέτρο που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω, γιατί κυρίως δεν κάνω live stream αλλιώς. Εδώ θα ήταν. Λοιπόν, να καλησπερίσω και την Αλεξάνδρα. Δεν ξεκινήσαμε χωρίς εσένα, περιμέναμε να φτιάξουμε το μικρόφωνο με το που έρθεις. Γεια σου Θεό, καλώς ήρθες. Λοιπόν, πού είναι καλύτερα, ρωτάει εδώ πέρα, να σε βλέπουμε Twitch ή YouTube. Παιδιά, κάνω σε δύο πλατφόρμες ταυτόχρονα για να βλέπει ο καθένας από όπου τον βολεύει. Αν θες να δεις από το Twitch, δες το Twitch. Αν θες να δεις από YouTube, δες το YouTube. Δεν αλλάζει τίποτα στην εμπειρία σας. Όπου θεωρείς εσύ ότι έχεις καλύτερη εμπειρία, δες το από εκεί. Είτε κάνεις κάποιο donation ή follow ή κάτι στο YouTube, είτε στο Twitch, η αδερφή Νίτσα είναι εδώ για σένα για να αναλάβει να πει είμαι δύο χρόνια και με ξέχασες, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα άτομα. Καλώς ήρθες καταρχάς, σε θυμάμαι. Το παίζω δίπορτο και το λέω χωρίς κουκούλα, ισχύει. Επίσης με ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος τι κάνει η οικογένειά μου. Είμαι μια χαρά και εγώ και η οικογένεια. Το YouTube έχει περισσότερο delay, εννοείται. Αλλά άμα το βλέπεις μόνο από YouTube δεν σε πειράζει, που στο Twitch το έδειξε νωρίτερα. Κάποια στιγμή θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, βλέπω μαζευόμαστε κόσμος. Βλέπω στο YouTube εδώ χαιρετάτε. Γεια σου YouTube, χαιρετάτε και στο Twitch. Γεια σου Twitch. Δύο δεύτερα είναι το delay, λέει, στο YouTube. Θα μπορούσε. Η μάνα μου με βλέπει από το YouTube. Η μάνα μου έχει μπει και βλέπει από το tablet. Από το tablet μέσα στο internet. Και μην το γελάς, είναι κάποιες φορές που με βλέπει. Που λέμε δεν με βλέπει τη μάνα μου. Είναι κάποιες φορές που μου λέει δεν είναι αυτή η φωνή της, αλλά για κάποιο λόγο έτσι θα την κάνω τώρα. Αγόρι μου, σε είδα στο ίντερνετ. Είχες πάλι live. Δεν μιλάει έτσι. Ελπίζω να μην βλέπει τώρα βέβαια. Γιατί, συγγνώμη μαμά. Συγγνώμη. Ξέρω ότι δεν μιλάς έτσι. Cyprus Gemar Gamer 23, φαντάζομαι έγινε κάποιο μισκλικ εκεί πέρα. 2 ευρώ και λέει γεια σας. Ελπίζω να φανεί το super chat. Αλλιώς τα έχω προδοθεί πάρα πολύ άσχημα. Τι κάνει η μικρούλα? Καλά είναι. Η μικρούλα είναι καλά, αλλά και ο μικρούλης είναι καλά, γιατί όπως ξέρετε λίγοι. Έχω και δεύτερο παιδί πλέον. Έχω ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι. Δύο παιδιά. Οπότε πολύ πιο δύσκολος χρόνος για να κάνουμε πράγματα εδώ στο ίντερνετ. Πότε αρχίζεις? Σε λιγάκι θα ανοίξουμε το game. Περιμένω να έρθουν και οι πιο αργοπορημένοι, οι οποίοι δεν πήραν χαμπάρι ακόμα ότι ανοίξαμε. Και μέχρι τότε εμείς μπορούμε να τα λέμε άνετα στο chat. Υπομονή λίγο πολύ, θα κάνετε. Το βίντεο θα μείνει κανονικά στο YouTube. Και επίσης στο επόμενο επεισόδιο που θα βγει θα κάνουμε ένα μικρό recap, να σας πω τι έγινε στο live stream, ώστε όποιος δεν το είδε να μην νιώσει ότι όχι άσχημο ξέρω εγώ. Λοιπόν, το super chat ακόμα δεν φαίνεται, οπότε είμαι σε φάση ότι όχι. Τι συνέβη εδώ πέρα? Ελπίζω να φανεί. Καλησπέρα Dark Force, καλησπέρα σε όλους παιδιά. Βλέπω εδώ πέρα και Nutella Diva πίσω, σωστός αγρότης φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Real Farmer Simulator, ξέρω εγώ. Αν μεγαλώσουν τα παιδιά θα συμμετέχουν. Να το. Oh yeah, δεν θυμόμουν να κάνω ότι έχω αυτόν τον τύπο. Γεια σας. Γεια σου και εσένα Cyprus Gemar 23, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλησπέρα από Κρήτη, καλησπέρα. Καλησπέρα από Αθήνα. Λένε θα χιονίσει από εβδομάδα, αν έχουμε το Θεό μας. Περιμένουμε να δούμε, πάντως κρύο έβαλε. Δεν έχω λεφτά, λέει, να σου δώσω. Δεν πειράζει.
Κάτσε εδώ, δες, κάνε ένα like μετά στο YouTube ή ακόμα και τώρα αν το βλέπεις από YouTube. Η Σοφία βλέπει το live. Η Σοφία αυτή τη στιγμή ασχολείται με τα παιδιά προκειμένου να μην μπουκάρουν ξαφνικά μέσα εδώ και είναι σε φάση «Α, τι κάνεις εδώ?» Λοιπόν, έχουμε εδώ μια ερώτηση πολύ σοβαρή που έχει να κάνει με το Palworld, το παιχνίδι που θα παίξουμε σήμερα. Ζήσει, ποιο είναι καλύτερο, λέει, το τσίκιπι ή το πρόβατο? Please, shout out. Και τα δύο είναι άχρηστα. Είναι απλά για τη βάση μας. Λοιπόν, τι έβαλε κρύο, ρε. Έβγαλε, λέμε, η Θεσσαλονίκη. Α, να μια διαφορά. Πέρα από τη γνωστή διαφορά με τα σουβλάκια. Ναι, εμείς λέμε έβαλε. Ο καιρός μας έβαλε, άμα ήταν Θεός ας πούμε, ο Θεός του καιρού, μας έβαλε κρύο. Άμα το βγάλει θα έρθει ζέστη. Με αυτή τη λογική. Δεν ξέρω, σκεφτείτε το λίγο. Εκτός, πιάστε λίγο κουβέντα πάνω στο θέμα. Για δείτε, η λογική μου το λέει λάθος. Ξεχάστε το πώς το έχετε συνηθίσει. Μπορεί όντως από τότε που γεννήθηκες να το ακούς έτσι. Αλλά, για σκέψου από αυτό που λέω. Ναι, γιατί σου λέει, είμαι ο Θεός καιρός και θα σας βάλω κρύο να έχετε σαν στάτους. Άμα βγάλεις το κρύο δεν θα υπάρχει κρύο, ρε παιδιά. Εκτός και αν το λέτε έτσι, επειδή είναι έξω από το σπίτι μας, στον καιρό. Μέσα στο σπίτι έβαλε κρύο, έξω όμως που είναι ανοιχτά έβγαλε κρύο. Πώς λέμε, βγάλαμε τα χειμωνιάτικα. Τα βγάλαμε από την ντουλάπα. Εντάξει, το ακούω. Το ακούω, ενδιαφέρον. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ, παιδιά, να ξέρετε. Πολύ καλή φάση. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλησπέρα και σε σένα. Να στώσω το κατήβα σε καμιά δουλειά γιατί πολύ έκατσε. Το κατήβα, παιδιά, είναι το μόνο που κλαίει. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πούμε στο game. Βλέπω έχουμε μαζευτεί περίπου έτσι 300 άτομα. Όποιος αργήσει θα το δει μετά στο YouTube γιατί θα μείνει. Θα παίξουμε Palworld. Ήδη κόσμος αρχίζει και λέει, ξέρω εγώ εδώ. Πώς το λένε. Συμβουλές. Πώς να παίξουμε. Φτιάξε νέες Pokeballs ή όπως και αν λέγονται αυτές. Palace Spheres. Οπότε σιγά σιγά παιδιά θα πούμε στο Palworld να πιάσουμε καινούρια Pals και επίσης να ανακαλύψουμε και καινούρια Pals. Θα ψάξουμε λίγο το χάρτη. Και πριν πω να απαντήσω και να πατάτε μετά εσείς αντί για μένα, ότι νέο City Skylines θα είναι το επόμενο βίντεο που θα έρθει στο κανάλι, λογικά την Τρίτη. Την Τρίτη. Γεια σου, Ρέλσεφ, καλώς τον. Και γεια σου, ρε Αμαρετάκο. Νομίζω σε είχα δει και πιο πριν, απλά δεν σε χαιρέτησα. Λοιπόν. Πάμε να πιάσουμε τα πάντα. Man Carp, καλώς τον. Ανοίγω εγώ εδώ πέρα. Βασικά θα κλείσουμε τη μουσική αφού... Ξεκίνησε λάθος μουσική. Miss Click. Ανοίγουμε εδώ το Palworld όπως είπα. Μόλις είδα το Josh. Let's game it out. Okay, δεν το ξέρω. Μόνο Palworld θα παίξουμε παιδιά. Έτσι πάει το πράγμα. Και μπήκαμε κατευθείαν. Είσαι live και αλλού. Είμαι live στο Twitch, παιδιά, και στο YouTube. Όπου θέλει ο καθένας το βλέπει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πατήσουμε εδώ Start Game στο Ζησολάντια κόσμο μας. Ζήσε να δώσω το 30 για το game, τι λες? Για μένα, δώστο. Ειδικά που παίζεις τέτοια games. Είναι πολύ καλή φάση. Είναι πολύ ωραίο το game γενικά. Μισό λεπτάκι. Όντως αξίζει το 30. Πιστεύω πως ναι, παιδιά. Είναι refreshing. Πώς να το πω. Είναι καλή φάση. Πείτε μου λίγο τον ήχο του παιχνιδιού, αν είναι καλή φάση. Γι' αυτό σπάω πράγματα. Μισό λεπτάκι να πάω και στα δέντρα. Να μου πείτε αν με ακούτε καλά ή αν ακούγεται πολύ χαμηλά ο ήχος. Για να δούμε. Να το κάνω πιο δυνατά το παιχνίδι. Είναι εντάξει. Λίγο πιο δυνατά. Να δω λίγο στα options. Sound. Θα το πάμε από το 50 στο 70.
όσο μπορούμε. Ναι, οκ. Okay. Να δω τώρα. Είναι καλύτερα μπλα 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 μπλα. Να μου πείτε αν είναι μια χαρά πλέον. Λιγάκι χαμηλά. Ας τα αφήσουμε λίγο έτσι, γιατί αργότερα μπορεί να γίνεται χαμός και να ενοχλεί. Ένα κλικ το παιχνίδι κάτω, πάνω. Ωραία. 80 λοιπόν. Και να σπάσουμε εδώ να δούμε. Πάλι χαμηλά. Λίγο περισσότερο. Όσο και να τα αναβάσω γίνεται χαμός. Δεν ακούγεται τίποτα. Από γραφικά έχεις κάνει καμία αλλαγή. Λοιπόν, θα κάνω κάτι άλλο, παιδιά. Γιατί βλέπω ότι έχετε θεματάκια. Τώρα πιστεύω... Τώρα σας έφτιαξα, νομίζω. Ωραία. Τα γραφικά... Το μόνο που έχω κάνει είναι τα έχω όλα στο Ultra. Όλα στο Max. Μισό λεπτάκι να το τσεκάρω. Graphics Epic. Το έχω. Full screen 2K. Όλα στο Epic. Και παίζει μια χαρά. Αλλά έχω την 2070. Σε λίγο καιρό, spoiler alert, θα αλλάξω κάρτα γραφικών. Τότε θα παίζω σε όλα ultra, σε όλα τα games που υπάρχουν. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε. Τι κάνει καινούργια κάρτα? Δεν έχω καινούργια κάρτα. Ακόμα. Με την παλιά είμαι. Μου είχατε πει στα σχόλια καταρχάς να ξεκινήσουμε με το να βάλουμε... Κοιτάξτε αυτό εδώ. Κάτι πρέπει να το κάνω αυτό, παιδιά. Το κατήβα is lacking off. Έλα εδώ. Έλα μαζί μου. Τι μπορώ να το κάνω για να γίνει καλά? Έχει πλέον σπάσει ένα κόκαλο. View details, για να δω. Είναι λίγο δειλός. Λείπει το attack. Και θέλω να δω τι είναι το fracture. Δηλαδή έχει σπάσει το κόκαλο του. Θα έχει λιγότερο movement speed. Δώσ' του φάρμακο για να γίνει καλά. Ναι. Ποια κάρτα θα πάρω, την 4080, την Super που θα βγει τώρα. Αυτό εδώ που έχει σπάσει πράγματα, άστο εδώ πέρα. Κάποια στιγμή ή θα γίνει καλά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλω επίσης να πάρω μαζί μου το τσίκιπι, το shiny και να αφήσω το άλλο εδώ πέρα. Το άλλο θα το αφήσουμε εδώ όπως είπαμε. Το Daydream, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει. Θέλω κάποιον να κόβει ξύλα. Τα τσίκι πικ, ναι, ναι, οκ. Okay. Θα αφήσουμε άλλο ένα πρόβατο εδώ. Βασικά το κατήβα είναι το μόνο που δουλεύει και κάνει εργασίες. Ας αφήσω λίγο το Daydream να δω κάτι. Θα πάρω μαζί μου και αυτό εδώ. Λοιπόν, έχω κάποια καινούργια pulse, έτσι, τα οποία θέλω να τα τσεκάρω λίγο στο πάρτι. Λοιπόν, έχουμε το Fox Parks, το οποίο είναι πυρομανής γενικά, βάζει φωτιές. Οκ. Okay. Έχουμε το Chikipi στο πάρτι μας. Είναι το Shiny. Ναι, είναι το Lucky, αυτό το πώς λέγεται. Έχουμε το Ekthindir. Έχουμε το Hukrates, τον Σόκρατες, ο οποίος μόνο μαζεύει πράγματα, ναι, οκ. Okay. Και... δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνει. Μετά έχουμε και το Daydream, το οποίο βοηθάει και στις δουλειές, βλέπω εδώ πέρα. Και στις μεταφορές. Ωραία. Να το, μεταφέρει πράγματα. Μεταφέρει το αυγό εδώ μέσα. Γιατί βάζεις αυγά εδώ μέσα, ρε, να τα φάνε οι άλλοι. Εντάξει, μεταφέρει το Daydream. Οκτάρανδος κόβει ξύλα, το θυμάμαι. Ας βάλουμε αυτά. Κάπου αλλού. Και πάμε να πιάσουμε κάποια pulse. Βλέπετε, έχω κάποια πράγματα στο tutorial που θέλω να κάνω. Οπότε θα το κρατήσουμε... θα χρειάζομαι pulse spheres. Για πάμε να φτιάξουμε καινούργιες pulse spheres. Όσο περισσότερες γίνεται, δηλαδή 29. Θα με βοηθήσει κάποιος όσο τις κάνω? Το Daydream, ας πούμε. Όχι, το Daydream πάει να μαζέψει berries. Να τα, μου τα φέρνει. Αυτή είναι η φάση, παιδιά. Θα τα φέρει. Α, και θα πάει να τα βάλει. Πάει να τα βάλει όλα εκεί που τρώνε.
Να φτιάξω ιατρείο, μου λέει. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Να το πάω στο ορθοπαιδικό. Οπότε δεν γίνεται στάνταρ. Με κοροϊδεύει ο Δημήτρης. Έχει μονομαχίες με άλλους, σαν το Pokémon. Προς το παρόν PvE. Θα βάλει και PvP. Θα δούμε. Μπορώ να το πάρω να χρησιμοποιήσω σαν φλογοβόλο το Pokémon. Το πάλι με τη φωτιά. Θα το κοιτάξουμε αυτό. Το ξέρω. Θα το δοκιμάσω κιόλας. Τι δουλειά κάνω εκτός YouTube? Αγρότης, κάθετος, πολιτής των προϊόντων που παράγω, ξύλους, καρπούς και τέτοια. Μήπως να έπιανα κι άλλο κατήβα. Θα πάμε να πιάσουμε, παιδιά. Πρέπει να χτίσουμε τη βάση μας, λέει, να φτάσει 7 level. Είμαστε στο level 5 τώρα και πρέπει να πιάσω 30 pals. Και μετά να πάω να κάνω challenge στο boss. Ωραία. Έχει ιατρείο για να φτιάχνω φάρμακα και τα pals. Θα το ψάξω αυτό. Μαζεύω πολλά πάλφυρες. Α, με βοηθάει και στο να φτιάχνω περισσότερα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το Daydream από ό,τι βλέπω. Μπράβο του. Και παίρνω και τις Pokeballs. Και πάμε... ένα κατήβα. Level 1. Θα μπορούσα να το πιάσω. Θα ήθελα ένα κουμπάκι για να πιάνω στο inventory κατευθείαν. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Να μου πείτε. Πρέπει να γίνει short εδώ, λέει. Το timer προς το παρόν νομίζω ότι δεν χαλάνε τα πράγματά μας. Παρόλο που θα μπορούσαν να χαλάσουν. Δεν χαλάνε. Λοιπόν. Και χρειάζομαι οπωσδήποτε να πιάσω ένα κατήβα ακόμα. Έχει και εκεί κάτω. Λοιπόν, χάρτης. Να σας δείξω εδώ. Base. Mamorest. Grassy Behemoth Hills. Πάμε να κάνουμε εξερευνήσεις, παιδιά. Πάμε να εξερευνήσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Fox Park. Είναι κλειδωμένο. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Γύρνα πίσω τότε. Αυτό εδώ τι κάνει? Βοηθάει γενικά στα dark πράγματα. Ωραία. Γύρνα και εσύ πίσω. Daydream. Locked κι αυτό. Γύρνα πίσω. Γυρνά πίσω, κατά λάθος επάτησα. Και το τσίκιπι μας βοηθάει ουσιαστικά στο να... Για να δω. Έλα εδώ. Πετάει αυγά. Ωραία, γυρνά πίσω τότε. Οκ, πάμε παρακάτω. Πού τρέχουν όλα αυτά? Πού πάτε τρέχοντας? Λοιπόν, εδώ έχει πολλά κατήβα. Πάμε να βρούμε ένα από τα καλύτερα level. Level 3. Δεν χρειάζεται να είναι και τέλειο. Μην τρέχεις. Έλα, έλα, μου λέει. Άσε μας, ρε φίλε. Θα μου πεις έλα, έλα. Ωραία. Να πιάσουμε αυτό το κατήβα. Συμπεθέρα και εσύ εδώ. Ναι. Με το τάβανι. Ταμπ. Α, ναι. Οκ. Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιάσαμε 2 κατήβα προς το παρόν. Ωραία. Έρχεται και άλλο εδώ. Ωραία. Όσο πιάνουμε εμείς εδώ πέρα, κάτω-κάτω μας έχει 3 στα 10 όπως βλέπετε και παίρνουμε XP bonus. Οπότε εξπάρουμε και τα δικά μας pals και τον εαυτό μας. Μήπως να γυρίσεις πίσω? Ναι, γιατί σε έβγαλα κατά λάθος. Τώρα, εδώ πέρα αυτόν εδώ τον τύπο κάτι ξεκλείδωσε, κάτι έμαθε. Το Fox Parks, Sandblast. Α, χρειάζομαι PAL Gear στο Workbench για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε σαν φλογοβόλο. Οκ. Okay. Και έχουμε και κάποια τεχνολογία εδώ πέρα, όπως... Να, το PAL Gear Workbench. Και το Fox Park Harness. Εδώ είναι όλα αυτά. Αχα. Να τα φτιάξουμε τώρα. Θα πάμε να τα φτιάξουμε. Γύρνα πίσω εσύ, δεν πειράζει. Το boss είναι 14 level. Το Mamorest το θέλουμε όλοι. Λέτε να προσπαθήσουμε να το πιάσουμε? Γιατί δεν έχω άλλα βελάκια. Θα με αναγκάσει να γυρίσω στη βάση μου. Αφού πρώτα όμως το σπάσω στο ξύλο με το spear. Να σε πιάσουμε και σένα. 20 στα 30 πάλι πιάσαμε αυτή τη στιγμή. Πάμε να εξερευνήσω. Ω, υπάρχει καινούριο πάλι εκεί πέρα. Πάμε να το δούμε. Είναι φυτού. Και είναι 2. Και έχει και αυτό εδώ. Όχι, τρέχουν να γλιτώσουν. Πάμε να πάρουμε αυτό γιατί το ξεχάσαμε.
Ωραία. Κάτι πήραμε. Arrows, 18 arrows πήραμε. Κάποια coins και κάποια medical supplies. Πάμε στο... Paldek. Γιατί μόλις βρήκαμε καινούργια Pals, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή λίγο πιο κάτω άμα πάμε μάλλον. Τα έκανα skip. Μάλλον δεν τα έχω ανακαλύψει ακόμα. Α, να το. Αυτό είναι. Το Γκάμος. Γκάμος. Και σου λέει και που μένουν κιόλας, δεν το είχα δει αυτό. Ωραία. Ήθελα να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Ναι, να φάω ήθελα. Τώρα το θυμήθηκα. Να φάμε αυτά εδώ τα σουβλάκια μας. Και μερικά berries. Και είμαστε κομπλέ. Πάμε στον Γκάμος. Μος είναι το χορτάρι. Οπότε Γκάμος είναι σαν τσίχλα με χορτάρι. Γκάμ. Ή λαστιχένιο χορτάρι, ξέρω εγώ. Έλα εδώ εσύ. Καπελάκι είναι. Πιάστο. 95. 99. Το πιάσαμε. Ωραία. Μαζεύουμε. Γίνα πίσω. Λάθος κουμπί. Θέλω να μαζέψω κάποια berries. Τα χρειάζομαι. Είναι πήγον. Γκάμος level 5. Και εσένα σε χρειάζομαι. Μια χαρά. Μαζέψουμε τα berries όσο το πιάνουμε. Παίρνουμε και level και εμείς, αλλά και τα πάλες που έχουμε στο πάρτι μας όταν πιάνουμε κάτι. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα στο πάρτι που το έχουμε. Δεν το έχουμε στο πάρτι, το έχουμε στο Paldek. Τι κάνει το grass και ground. Έχει δύο πράγματα. Μη σπαμάρεις το τι έχασα. Τώρα ξεκινήσαμε. Λοιπόν, αυτό μπορεί να κάνει planting. Μπορούμε να το αφήσουμε στη βάση δηλαδή και να φυτεύει μόνο του berries. Αυτό σημαίνει. Είναι ένα παράξενο πάλι λέει που μοιάζει με σπόρο φυτού. Χάνει δύναμη. Χάνει σε δύναμη καθώς δεν έχει καμία κάλυψη με το σώμα του λέει και κάποια στιγμή σαπίζει. Αχα. Okay. Να κάνω repair τα ρούχα μου. Θα τα κάνουμε και τα ρούχα repair. Τσίκιπι. Μισό λεπτάκι. Νομίζω στα τσίκιπι έχω φτάσει πολύ κοντά στο να φτάσω στα 10. 5. 5 σύνολο. Level up. Φτάσαμε στα 9 level και πάμε να ανεβάσουμε στατιστικά. Το stamina μας θα ανεβάσω στο 130. Φτάσαμε στο level 10, οπότε πλέον μπορούμε να φτιάξουμε recipes level 9. Tropical outfit, tundra outfit, hot spring, το οποίο είναι καλό για να φτιάχνουμε, να κάνουν μπάνιο τα pals μας και να ανεβάζουν sanity. Αχα, θα γυρίσω στη βάση κάποια στιγμή και θα τα φτιάξουμε όλα αυτά. Δεν είμαι αδερφός του Γιουσάνοφ, φίλος μου είναι. Πιο κάτω έχει και νερού για να ποτίζει μόνο του. Ου. Μισό λεπτάκι. Να κάνουμε και αυτή τη διαδικασία εδώ. Επίτηδες θα πιάνω παιδιά. Έχουμε quest να πιάσουμε πολλά. 30 λέει πάνω πάνω δεξιά. Ταυτόχρονα θέλω να πιάσω και αυτά για XP. Βλέπετε XP bonus 96. Πιάστο βρε. Μου κάνει και επίθεση. Ωραία. 99%. Θέλω να δω τι θα γίνει όταν πάμε 10 στα 10. Αυτό με νοιάζει κυρίως. Επίσης θέλω να ανακαλύψω και χάρτη. Έχω φτάσει εδώ πέρα. Υπάρχει ένα Marmorest κάπου εδώ κοντά. Ωραία. Όπα. Να το σπάσουμε κι αυτό. Μπορείς να πουλήσεις τα Pals. Νομίζω ναι, οπότε κάποια στιγμή θα βγάλουμε λεφτά από αυτά τα Pals. Επίσης μπορείς να κάνεις και... κάτι υπάρχει εκεί κάτω. Μισό λεπτάκι να πάρω κι αυτό εδώ. Μπορείς... να τα κάνεις breed, να κάνουν παιδιά μεταξύ τους. Σου καινούριο παλ. Καινούριο παλ, το Pengulet. Δηλαδή, πώς λέγονταν αυτό το Pokémon του νερού. Γυρνά πίσω, Pengulet. Α. Μην τζακώνεστε. Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να... Έχω βέλος. Έχω βέλη πλέον.
Α, τι έγινε τώρα, θυμώσαμε. Αμάν. Α, κάνω και κολοτούμπες. Με πέτυχε και πάλι. Ωραίο είναι το πέγκουλετ. Πιάστο. Οχ. Πέταξα την καλή την πόκιμπολ. Δεν πειράζει. Δεν είχα άλλη. Έχασα τη μόνη μου πόκιμπολ. Λοιπόν. Μου έδωσε ice organ και κάτι πάλι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, για να το δω. Πάλ fluid. Οκ. Πάλντεκ, να το. Το πέγκουλετ. Αυτό εδώ είναι. Τα φτερά του λέει αυτό του Πάλ. Have all but disappeared. Τι σημαίνει. Δυστυχώς λέει δεν μπορεί να πετάξει. Α, θέλει να πετάξει αλλά δεν έχει φτερά. Ακόμα και τώρα προσπαθεί να πετάξει ξανά. Ναι, οκ. Okay. Βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνει, να ποτίζει, να κρυώνει τα πράγματα, να μεταφέρει πράγματα και handiwork. Είναι πολύ χρήσιμο για τη βάση μας αυτό. Επίσης, passive skill έχει ένα, όταν το παίρνει ο άνθρωπος, εγώ δηλαδή, γίνεται rocket launcher και πετάει pengulets και κάνει explosion. Αχα. Οκ, νυχτώνει κιόλας, θα γυρίσω στη βάση σιγά σιγά. Καθίστε να σπάω σε αυτό, γιατί με αυτό εδώ το υλικό φτιάχνουμε τις Pokeballs, το Paldium Fragment. Piplup, αυτό έψαχνα, μπράβο ρε φίλε Γιώργο. Ωραία, πάμε και προς τα δω. Εδώ είμαστε στο χάρτη. Εδώ είναι η βάση μας, έχουμε έρθει προς τα δω. Δεν ξέρω πόσο τεράστιο είναι το νησί που βρίσκομαι, γιατί κυρίως νησιά βλέπω εδώ πέρα. Ωραία. Και βλέπω κάποια πράγματα εκεί πέρα. Skilled Islander. Τι είναι εκεί, άνθρωπος? Άνθρωπος είναι. Καθίστε λίγο να πάρω αυτό εδώ. Να δω και το Mamorest. Πολύ ωραίο. Νυχτώνει τώρα. Το είδα αυτό για να χτίζω συνεχόμενα. Θα το δοκιμάσουμε, εννοείται. Είμαστε στις παραλίες. Τώρα που νυχτώνει δεν ξέρω αν θα βλέπετε καλά. Έλα εδώ εσύ που μου τρέχεις ξαφνικά. Παπ! Δεν είμαι καλός. Δεν είμαι καλός. Να το. Τι έγινε, πέγκουλετ? Θυμώσαμε. Ωραίος. Πάρε. Ωραία. Και έρχομαι. Δεν χρειάζεται να έρθω. Θα σε πιάσω έτσι. Μικρό capture rate. Αμάν. Τι μου πετάει, ενώ είναι μέσα στην Pokeball. Wobbuffet. Ωραία, πιάσαμε και δεύτερο πλέον. Άλλα δύο πάλες θέλουμε. Την εκκλησίτσα αυτή δεν την κοιτάω ακόμα. Θα έρθουμε αργότερα. Όπου κάτι υπάρχει εκεί. Πώς θα πάω εκεί, είναι άλλο νησί. Α, πρέπει να πάω γύρω γύρω. Μπορώ να κολυμπήσω ή πεθαίνω. Να δοκιμάσω. Θα μείνει YouTube, ναι. Θα πηδήξω. Ω, μπορώ να κολυμπήσω. Οκ. Okay. Καλό αυτό. Το γιόλαρα πολύ άσχημα. Pickup. Leafmunk effigy. Και τώρα βράχηκα. Και πώς πάω απέναντι, θα μπορέσω να σκαρφαλώσω άραγε. Για πάμε να δούμε. Έπαθα ένα καρδιακό πάντως. Και εγώ, παιδιά. Ωραία, μπορούμε και σκαρφαλώνουμε. Πολύ ωραίο το παιχνίδι σε αυτή τη φάση. Τώρα που θα ανοιχτώ θα βγουν άλλα pulse. Νομίζω πως ναι, δεν το έχω τεστάρει 100%. Αλλά νομίζω ναι. Για μισό λεπτάκι τώρα. Μπορώ να έχω μαζί μου... το τσίκι πι, αλλά πρέπει να του πω να μην επιτίθεται. Έτσι, να κάνουμε βόλτα μαζί. Για το PS5 θα βγει το παιχνίδι. Λογικά θα βγει. Καθίστε να πάρω αυτή εδώ την μπάλα.
Βασικά γίνεται να πείσουμε, ενοχλεί να υπάρχει έξω. Αυτό το Marmoreste πρέπει να είναι μποσάκι. Το βλέπετε, 38 level και έχει πάνω πάνω φάση τέτοια. Πάμε να πιάσουμε το Fox Park. Μήπως να μην χαλάω βέλη. Τέλος πάντων, τώρα χάλασα. Πρέπει να πιάσω άλλα δύο Cheeky Peas. Κυρίως, να, τα Daydreams βγαίνουν μόνο τις νύχτες. Οπότε βγήκανε κάποια τώρα. Παγανιά που λέμε. Πώς γυρνάω πίσω? Ο δρόμος είναι προς τα δω. Ωπ, τι είσαι εσύ? Depresso. Δεν έχω άλλα βελάκια. Οκ. Depresso δεν σε έχω ξαναδεί. Με συγχωρείς τότε. Για πιάστο μία στιγμή. Πολύ χαμηλό rate υπάρχει. Εσπρέσο, ναι, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς. Αλλά το πιάσα λοιπόν. Έχει λίγους φίλους, λέει. Αν έχει καλή καρδιά. Αχα. Και εδώ υπάρχει ένα που λέγεται Tombat. Τι κάνει αυτός εδώ? Σαν να χορεύει είναι. Δεν θα με πιάσεις. Περίμενε. Κάνε επίθεση. Βρε, κάνε επίθεση. Δεν μπορώ να το πιάσω. Τα κατάφερα. Ωραία, ωραία, κάντε επίθεση μεταξύ σας. Όσο εγώ προσπαθώ. Fox Parks, μπορείς να κάνεις κάτι ή να σε αφήσω? Θα πεθάνει το Fox Parks. Φύγε. Έλα εσύ. Πολύ δύσκολος αντίπαλος. Θα πεθάνω. Βοήθεια. Θα κάνεις επίθεση, ρε Elkin 3 Deer. Πέθανα. Το Elkin 3 Deer πολεμάει το άλλο ζωάκι. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα πράγματά μας πίσω. Γιατί πεθάναμε πάρα πολύ άσχημα. Βγαίνω στη βάση άνετα. Respawn here. Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε πίσω. Δεν το έχω να βαράει. Βάραγε το άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Βάραγε το Foxtrot. Νομίζω τουλάχιστον. Επίσης, είχα βάλει, το είχα βάλει στο άλλο. Είναι γενικά για όλα τα pulse μου. Εκεί το μπέρδεσαι. Είναι η πρώτη φορά που είχα βάλει το command και δεν ήξερα τι ακριβώς παίζει. Περίμενα, θυμάμαι, παιδιά. Command on attack. Γιατί πρέπει να πατήσω εδώ, δηλαδή. Command focus on the same enemy. Α, οκ. Δεν τα είχα διαβάσει τα άλλα δύο αυτά εδώ μεταξύ. Είχα διαβάσει μόνο εδώ. Και το είδα που υπάρχει εδώ. Και που ξέρω εγώ ποιο έχω διαλέξει ήδη. Αν το πιάνει ακόμα. Μου λέει κάπου ότι το έχω διαλέξει. Νομίζω πως όχι. Τώρα, π.χ. έχω διαλέξει αυτό. Το βλέπω ότι υπάρχει κάπου. Anyways, τώρα χρειαζόμαστε torch. Βλέπω πως συμπεριφέρεται το PAL. Οκ. Okay. Τώρα κρυώνω, οπότε χρειάζομαι σίγουρα ένα torch. Οπότε ας το φτιάξουμε. Μας νοιάζει ή να πάω να τρέξω να το πάρω τα πράγματά μου έτσι απλά. Πού είναι, μακριά? Εδώ πιο κάτω είναι. Θα τρέξω. Χάλε, χάλε. Γιόλο. Τρέχα. Είναι για όλο το ίδιο, οκ. Okay. Εγώ νόμιζα ότι είναι σαν το ARK, παιδιά, ότι απλά σε ένα ζώο λέω να κάνεις επίθεση, σε ένα άλλο όχι. Οπότε νόμιζα δεν είχε πιάσει, ήταν μόνο για το τσίκιπι. Τώρα όμως που ξέρω, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα.
Να κοιμηθώ, να ξημερώσει. Έχεις δίκιο. Θέλω να πάρω απλά τα πράγματά μου, τα οποία βρίσκονται εδώ κάτω. Το παιχνίδι κάνει γύρω στο 30 ευρώ, νομίζω. Να τα πράγματά μου. Μικρό το κακό. Take all. Εδώ είμαστε. Οπότε, τι κάνουμε τώρα. Να προσπαθώ. Ω, κάτι πτάμενο. Δυστυχώς δεν έχω βέλη. Και είναι και μεγάλα level. Πάμε στη βάση μας. Πάμε στη βάση καλύτερα. Βασικά. Οχ. Wooden Club. Γιατί μπήκε τυχαία ό,τι θέλει. Λοιπόν, θα πεθάνω ακόμα και από αυτό, γιατί δεν έχω το pike. Βάλε το pike εδώ, βρε. Τι club μου βάλες. Ωραία. Πάρε εδώ το ξύλο που σου αρμόζει. Όχι, μου ήρθε και αυτός εδώ. Άσε, βρε, κάτσε στην pokeball. Τώρα, καλύτερα. Ωραία. Level 10 πήγαμε αυτή τη στιγμή. Ξημερώνει κιόλας. Γυρνάω στη βάση γιατί έχω να φτιάξω κάποια καινούργια πραγματάκια που θα ήθελα. Η βάση είναι εκεί πάνω. Τα τσίκι κοιμούνται φαντάζομαι τώρα. Να και ένα κατήβα. Ωραία. Πήγαμε μέχρι κάτω, βρήκαμε πράγματα. Κάνε heal, κάνε φαγητό, κάνε πράγματα γενικά. Πάμε να κάνουμε πράγματα γενικά τώρα. Όπως. Να έρθουμε εδώ καταρχάς να δούμε τι μπορώ να κάνω repair. Repair αυτό. Repair αυτό. Κάνω όλα τα εργαλεία μου repair, παιδιά. Χρειάζομαι bow σίγουρα. Δεν έχω wood για να κάνω repair κάτι άλλο. Ωραία. Πάμε να μαζέψουμε λίγο γουντάκι. Εδώ πέρα. Θέλω ένα διπλό depresso, λέει εδώ πέρα. Οκ. Okay. Μαζέψαμε αρκετά ξύλα. Έχουμε χάσει το κατήβα και δεν μαζεύει ξύλα κανένας πλέον. Το κατήβα έκανε δουλειές. Οκ, okay, πάμε λίγο εδώ που είχαμε μείνει για να κάνουμε repair και αυτό όπως είπαμε. Τα ρούχα μου θέλουν repair, αλλά θέλουν cloth. Εύκολο να το κάνεις το cloth, απλά χρειαζόμαστε... όχι max. Βασικά, πάμε να φτιάξουμε 10. Θα με βοηθήσει κανένας? Μακάρι. Οπότε θα ξαναπαίξω Don't Starve. Κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι τώρα πάντως. Τώρα έχουμε φρέσκο game. Να βάλω όλα τα πάλι στη βάση μου. Δεν μπορούμε όλα. Αλλά θα βάλω όσο περισσότερα γίνεται τώρα. Να βάλουμε αυτά που χρειάζεται να βάλουμε. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε τα ρούχα που χάλασαν. Φτιάχτηκαν, ναι. Και τώρα. Έχουμε και λέμε. Υπήρχε ένα κατήβα άρρωστο. Είναι καλά τώρα? Όχι, δεν είναι καλά. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό που ήθελα είναι να βάλουμε ένα πέγκουλετ. Εδώ πέρα. Αυτό εδώ, στη θέση του προβάτου. Και χρειαζόμαστε και ένα γκάμος. Στη θέση ενός από τα τσίκιπι. Όλο αυτό το λέω γιατί αυτά μπορούν να φτιάξουν μόνα τους. Να φυτέψουν φυτά. Κοιτάξτε εδώ, ταυτίνει με τη γλώσσα του. Θα έχουμε άπειρα berries τώρα. Και θα τα ποτίζει του νερού.
Πάμε να δούμε λίγο τι άλλο έχουμε ξεχάσει. Νομίζω όλα τα που έχουμε εδώ στη βάση, όσο χωράει είναι εδώ πέρα, δεν μπορούμε άλλα, εκτός και αν φτιάξουμε τη βάση διαφορετικά. Και έχουμε και λέμε, μετά έχουμε... πώς το λένε... unused στατιστικά τα οποία πρέπει να κάνουμε, θα ανεβάσω λίγο ακόμα το stamina μου. Okay. Μόλις, θέλω να τελειώσει αυτό εδώ για να δω μόλις τελειώσει πώς θα γίνει το πράγμα, κάτσε να βοηθήσω κι εγώ. Πώς θα πάει αυτόματα να ποτίσει ο άλλος. Μαζοχιστικό το πέγκουλε. Θέλω να δω τι κάνει το καθένα. Έρχεται τώρα το πίπλαπ για να ποτίσει. Θα βγάλω κι εγώ το δικό μου ποτιστήρι. Χαμός γίνεται. Κοιτάξτε εδώ στην εργασία με τα δικά μου τα πάλες, ρε παιδιά. Μπορώ να φτιάξω κι άλλο πάλπόξ. Έχει πάρα πολύ χώρο. Δεν ξέρω αν μπορώ να φτιάξω. Λογικά μπορώ. Για να μπορέσω να φτιάξω και άλλες βάσεις. Γιατί για να φτιάξεις βάση χρειάζεσαι palbox. Λοιπόν, για το upgrade τώρα της βάσης χρειαζόμαστε ένα statue of power και ένα pal gear workbench. Θέλουμε δύο πραγματάκια. Level up τη βάση. Λοιπόν, αυτά που έχουμε φτιάξει εδώ τα έχουμε φτιάξει όλα όσα μπορούμε να φτιάξουμε. Σωστά. Πάμε οπότε να δούμε τα engrams που έχουμε. Τα είπα engrams, χίλια συγγνώμη, αλλά είναι arc αυτό. Ο πιγκουίνος που έπιασα, λέτε, να δω τι δυνάμεις έχει. Έχετε δίκιο, θέλω και εγώ να τσεκάρω. Πώς μπορούμε να τον δούμε αυτόν τον τύπο. Πάμε από εδώ. View details, αυτά εδώ. Είναι μαζοχιστής, οπότε έχει περισσότερο άμυνα και λιγότερο επίθεση. Ενώ αυτό εδώ είναι normal, δεν έχει κανένα passive skill. Ωραία. Είπαμε, αυτό κάνει rocket launching πράγματα. Θα ανοίξουμε κάποια skills τώρα. Που είμαστε, εδώ είμαστε. Και πάμε να δούμε ποιο θα κάνουμε. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε το PAL Gear Workbench, γιατί από εδώ φτιάχνουμε πολλά πράγματα. Μας ενδιαφέρει το Statue of Power, γιατί με αυτό κάνουμε level up τη βάση, με αυτά τα δύο αντικείμενα. Επίσης υπάρχει torch, το οποίο το βάζεις στη βάση και φωτίζει μόνιμα, δεν χρειάζεται προς το παρόν. Αυτό εδώ είναι ότι πρέπει να γίνει flamethrower, το θέλω. Και μετά έχουμε... Ω παλάκιας. Man Carp. Και εσύ εδώ. Ζησομέλος ο Twitch. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 7 μήνες sub. Καλώς τον. Καρδούλες στο chat. Logging site. Είναι ότι πρέπει, γιατί είναι κάτι δέντρα τα οποία από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι μόνιμα κάπου. Είναι σαν να είναι φάρμα δέντρων. Και λέω να το φτιάξω. Θα το φτιάξω όντως. Και το stone pit θα το φτιάξω. Μετά έχει κάποια... Θα θέλω σίγουρα το hot spring. Θα το ξεκλειδώσουμε να υπάρχει. 3-shot bow. Και κάνει consume... Καταναλώνεις ένα arrow και πετάει 3 ταυτόχρονα. Το θέλω αυτό το bow. Primitive φούρνος για ingots. Πολύ χρήσιμο. Αυτό τι κάνει. Καλό φαίνεται, θα δούμε αργότερα. Σφυριά, ίσως θα χρειαστούμε αργότερα. Ωραία. Πάμε να τα φτιάξουμε ένα-ένα όλα αυτά. Καταρχάς, χρειαζόμαστε τον φίλο μας. Όχι αυτόν τον φίλο μας πάντως. Αυτόν εδώ χρειαζόμαστε. Αυτόν εδώ. Κόψε δέντρα, φίλε. Πήγαινε και κόψε όσα θες. Πάνω κόψω και εγώ δικά μου. Πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί έχουμε ξεμείνει. Ωραία. Κι άλλο ένα. Πάμε να τα αφήσουμε. Δεν αξίζει καλύτερα το crossbow. Σε μένα το λες. Λες. Δεν το ήξερα. Πού είναι?
Τα ξύλα τα αφήσαμε, ωραία. Πεινάει ο παίκτης μου. Οπότε πρέπει να φάμε κάποια berries. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε κάποια βελάκια γιατί είναι πολύ χρήσιμα. Τα θέλω τα βελάκια. Επίσης θέλω να φτιάξω αυτό το bow. Να το αφήσω το άλλο. Ήρθα να με βοηθήσει το Daydream. Ευχαριστώ φίλε. Πάνω στα skills, ναι, έχει repair. Αλλά δεν το πειράζω γιατί έχω το bench εκεί πέρα το repair. Δεν ξέρω. Πολύ ώρα κάνει να φτιάξει αυτό το bow. Γνώμη για PUBG. Πού είμαστε, 2016. Δεν έχω παίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αξίζει σαν game ή να περιμένουμε? Αξίζει ήδη, αν περιμένετε θα αξίζει περισσότερο αργότερα. Αλλά ίσως να ανέβει και η τιμή αργότερα, οπότε πάρ' το να υπάρχει. Ωραία. Πάμε να αφήσουμε το bow, το πρώτο μας, εδώ μέσα. Το πρώτο bow, αυτό το θέλω καταρχάς. Να το αφήσουμε... Πού το? Το έχω πάνω μου, οπότε δεν μετράει. Το απλό bow ας το αφήσουμε εδώ και βλέπουμε. Να διαβάσω τι κάνει το bow το τέτοιο. Α, το repair, εσύ εκεί λογικά έχεις κολλήσει αν σε ξέρω καλά. Repair kit λέει, tools για να κάνεις repair structures. Στα destroyed structures, ok. Ίσως χρειαστεί κάποτε. Το ξεκλειδώνω. Προς το παρόν δεν μου έχουν πειράξει τίποτα. Θα είναι game of the year τόσο πολύ. Δεν νομίζω, αλλά θα δείξει. Ανάλογα το τι άλλα games θα βγουν. Κολλάρω και το Daydream, λέει. Για να το φτιάξουμε κι αυτό. Ωραία. Τι ήθελα τώρα να κάνω. Θέλω να φτιάξω και άλλα πράγματα. Έχουμε ξεκλειδώσει κτίρια. Πάμε να δούμε. PAL Gear, Workbench, Logging Site και Furnus. Πάμε στο workbench. Δεν έχουμε wood για άλλη μια φορά. Πάμε να δούμε πού έχει κόψει wood ο φίλος μας εδώ, ο Τάρανδος. Εκτός και να αρχίσουν μηνύσεις στα Pokémon, νομίζω ότι δεν θα κερδίσουν τις μηνύσεις στα Pokémon. Αν θέλουν κάπου να χαλάσουν λεφτά, είναι στο να φτιάξουν ένα Pokémon παιχνίδι για PC. Α, έχω να πω εγώ. Είμαι από αυτούς τους τύπους. Ναι. Θεωρώ ότι... Όπως δεν έγινε τίποτα με το Temtem που είναι πιο ίδιο με τα Pokémon, είναι Pokémonίλα όσο δεν πάει. Έτσι δεν θα γίνει τίποτα και εδώ που δεν μοιάζει τόσο με Pokémon. Έχει απλά creatures. Όλα τα υπόλοιπα είναι Ark. Πιο πιθανό βλέπω το Ark να κάνει μήνυση σε αυτό το παιχνίδι, το Rust και όλα τα άλλα αυτά τα παιχνίδια, παρά το Pokémon. Να σας πω την αλήθεια. Εδώ ήθελα να αφήσω υλικά. Και να φτιάξουμε το PAL Gear Workbench, το οποίο θα το βάλουμε να είναι πίσω από αυτό το σπιτάκι που είναι τον PALS. Ας το βάλουμε εδώ. Παπ. Πάντως το crossbow είναι μακρά καλύτερα από το κλασικό bow και σίγουρα από το triple bow. Έχω crossbow ξεκλειδωμένο ήδη. Βοηθάνε εδώ, κοίταξε εδώ και τα τρία μαζί. Ευχαριστώ! Ευχαριστώ πολύ! Τι συνταγές έχουμε εδώ πέρα, το Fox... Α, το Harness και το Daydream... Ναι, οκ. Okay. Τι κάνετε εδώ πέρα, ρε. Ω, το γυαλόστηλε. Φίλε, ποιος τόλμησε να πει με στη βάση μας. Κοίταξε εδώ πώς τους διώξανε. Οκ. Okay. Ας πάρουμε εμείς το loot. Έγινε χαμός. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Κάνει harvest τα berries το Daydream. Αχα. Τι έγινε, ήρθε κι άλλος. Τι χαμός γίνεται εδώ μέσα. Κάτσε να πάρω και από εδώ. Το Pokémon είναι της Nintendo, οπότε νομικά δεν μπορούν να βγάλουν σε PC νομίζω. Το Pokémon είναι της The Pokémon Company.
άλλη εταιρεία. Απλά έχει με την Nintendo, ας πούμε, αποκλειστικότητα. Νομίζω πάντως ότι η Pokémon Company, άμα έβγαζε παιχνίδι στο PC, θα έκανε περισσότερα κέρδη από ότι με την Nintendo. Νομίζω, έτσι, δεν ξέρω. Μην βάζω κτίρια κοντά, γιατί θα μπαγκάρουν τα πάλι που δουλεύουν εδώ. Αχα. Θα τα κάνω recreate όπου δω δυσκολίες. Απλά τα φτιάχνω όσο πιο όμορφα μπορώ. Ήθελα να δω αν υπάρχει crossbow ξεκλειδωμένο ήδη και είναι πιο μετά, φαντάζομαι. Crossbow. Είναι πιο μετά, είναι για level 13. Οκ, προς το παρόν πάμε εμείς με αυτό εδώ. Έχω μόνο ένα bow, μόνο ένα arrow, ναι, βέλος. Μπορώ να φτιάξω και βλεγόμενα, αλλά δεν πειράζει. Max, μπορώ να φτιάξω 31. Θα το φτιάξω. 93, τι 31. Θα φτιάξω κάποια. Τα υπόλοιπα θα κάνω cancel. Να κάνω εξερεύνηση, θα κάνω, παιδιά. Καλησπέρα, Νίκη. Δεν δείχνει πόσο damage κάνει το καθένα bow. Το crossbow θα κάνει πιο πολύ, γιατί είναι άλλης τεχνολογίας, είναι πιο μετά. Θα παίξεις ένα Ark Survival Evolved, το νέο. Το νέο, ναι, δηλαδή το Ark 2. Το Ascended, που είναι το ίδιο με το άλλο, μπορεί και όχι. Μπορεί και ναι, δεν το λέω σίγουρα. Λοιπόν, φτιάχνουμε εδώ όσο μπορούμε. Φτιάχνω μόνος μου δηλαδή. Κάποια arrows. Ας τα πάρω και να κάνω cancel το υπόλοιπο. Το παιχνίδι πετσώνει ζήσει, δεν θα σας σποιλάρω κάτι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, έχουμε κάποια βελάκια τώρα. Και θέλω και Pulse Fear. Έχω 17 στο inventory, ας βάλω λίγα ακόμα γιατί θα πιάσω κι άλλα. Έχει περισσότερο damage, αλλά κάνει πιο αργό reload. Okay. Για το crossbow λες, έτσι. Θα πάμε να φτιάξουμε άλλα πράγματα και τώρα. Θα πάμε να φτιάξουμε σέλα. Όχι σέλα, αυτό για να κάνουμε φλογοβόλο ένα πάλμας. Πάλμας. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα. Τι υλικά χρειάζεται? Χρειάζεται palladium fragment. Θα πάμε να μαζέψουμε, προφανώς. Ας μαζέψουμε εδώ ότι υπάρχει. Χαμούλη κινείται εδώ πίσω. Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά? Πω. Ωραία, τα αφήνουμε και πάμε να μαζέψουμε palladium fragments. Δεν θέλω το torch, θέλω την αξίνα μου. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Χαρίλαε. Γενικά η εταιρεία που έκανε το ARK απογοήτευσε πολύ τον κόσμο, μαζί και εμένα. Με το ARK έχω και εγώ παράπονα, γενικά. Δεν μπορώ να παίζω πολύ PvE φάση. Εκτός και αν εξερευνώ το παιχνίδι, όπως τώρα. Όταν εξερευνούσα το ARK πριν κάποια χρόνια που βγήκε, πριν κάνω καν YouTube, έπαιζα ARK, να ξέρετε. Εξερευνούσα το ARK και ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Όταν έμαθα το παιχνίδι, δεν μπορώ να παίξω PvE όταν το μαθαίνεις. Θες να παίξεις PvP, έχει πιο πολύ πλάκα. Αλλά δεν μου αρέσαν τα offline raids. Μπορείς να είσαι για καφέ ή να κοιμάσαι και όλα να σου πάει τη βάση. Δεν μου αρέσει γενικά όμως, ακόμα και αυτό που το γλιτώσανε, γενικά το PvP του, με τον τρόπο που είναι σε όλα τα PvP games, θεωρώ ότι... Ωχ, ξένο είναι αυτό ή το δικό μου? Έλα πίσω. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρχει όριο στο πόσους δεινόσαυρους έχεις κάθε μεγέθους. Αυτό έχω σκεφτεί εγώ σαν λύση. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερη, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν καλό να σου πει ότι μπορείς να έχεις μέχρι 5 πτάμενα, παράδειγμα. Μπορείς να έχεις μέχρι 10 μεγάλα και 20 μικρά δεινοσαυράκια, π.χ. Και αυτό το όριο που σου βάζει, θα μου πεις, ζήσει μετά μας σου πεθάνουν, τι θα γίνει? Το όριο που σου βάζει θα ήθελα να το βάλει, γιατί θεωρώ καλύτερο το ότι αν πεθάνει ένας δεινόσαυρός σου στο ARK, καλό θα ήταν να ξαναζωντανεύει μετά από λίγο καιρό.
Από πόση ώρα θες, μετά από μία μέρα, μετά από δύο μέρες, αληθινές. Να μην χάνετε για πάντα, γιατί μπορεί να έχει κάνει το perfect aim ή οτιδήποτε και φοβάσαι να κάνεις PvP. Φοβάσαι να τον βγάλεις έξω, να πεις, ξέρεις κάτι, θα βγω βόλτα με αυτό το T-Rex μου, λέω εγώ τώρα. Εδώ ας πούμε, αν βάλουν PvP, αν αυτά που πεθαίνουν μπαίνουν εδώ πέρα και μετά ξαναζωντανεύουν, όλα εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Θα κάνω PvP, πλάκα θα έχει. Ήθελα να κάνω κάποια πράγματα, ναι. Τα Palladium Fragments θέλω να με βοηθήσουν εδώ πέρα, να φτιάξω αυτή εδώ την ωραία σέλα. Θήκη, δεν ξέρω τι είναι. Ενημερωτικά λέει τα Flame Arrow και το Φλογοβόλο είναι κίνηση που χρησιμοποιείς εσύ όταν πιάνεις τα πόδια μου φωτιά και βάζεις τη βάση. Και βάζεις φωτιά στη βάση. Okay. Να το κάνω μακριά από τη βάση, δηλαδή εννοείς. Έχω παραπάνω από σένα ζήσει, υποπευθύνομαι. Στείλε ένα email και θα δούμε, θα δει ο υπεύθυνος. Όταν παίζεις σε server Palworld, νομίζω είναι cooperation και όλοι μαζί παίζετε όπως πρέπει, ξέρω εγώ. Καθίστε να βάλουμε εδώ πέρα τώρα. Logging site. Δεν έχω ακόμα πέτρες. Statue of Power λέει. Okay. Χρειαζόμαστε πέτρες δηλαδή με λίγα λόγια. Και hot spring. Χρειαζόμαστε πολλές πέτρες. Λοιπόν, έφτιαξα κάτι. Θέλω να το δω. Πού το. Πήγε στο πάρτι. Για μισό λεπτάκι. Αχα, να τα μας. Έλα γκαλίτσα μου. Έλα λάμπολ. Αμαν, πέθανε. Χαμός. Για μισό λεπτάκι τότε. Και γίνεται overtime. Μπορώ να κάνω κολοτούμπα μαζί του. Ό,τι καλύτερο, παιδιά. Τι τόξα και βλακίες. Πιάστο, πριν πεθάνει μόνο του. Ωραία. Ωραία, γύρνα πίσω. Πολύ καλή αυτή η προσθήκη, παιδιά. Πλέον μπορούμε να κάνουμε, ενώ το βάζεις όντως κάτω από τη μασχάλη, να δέρνεις κόσμο. Φλογοβόλο. Φλαγοβόλο, που λέγε και ο Άγκουμον στο Digimon. Να, ορίστε. Γιατί να κάνει η Pokémon Company μήνυση στο παιχνίδι και όχι τα Digimon. Εμένα μου θυμίζουν Digimon, ορίστε. Όχι Pokémon. Ξέρω εγώ. Πάμε τώρα να σπάσουμε πέτρες, παιδιά. Χρειαζόμαστε πέτρες για να φτιάξουμε και άλλα πράγματα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε έρθει στο live. Βλέπω ότι είμαστε πολλοί κόσμος. Βλέπω συμμετέχετε στο chat. Πολύ ωραία chat, χωρίς ευρυσχές, χωρίς τίποτα. Άμα σας αρέσει αυτό που βλέπετε, κάντε ένα like γενικά. Και να ξέρετε ότι είμαστε live σε Twitch και YouTube, όπου θέλει ο καθένας βλέπει. Όπως σας βολεύει. Οπότε κάντε subscribe στο YouTube ή follow στο Twitch για να μπορέσετε να μην χάνετε τα live streams άμα σας αρέσουν. Πρέπει να κάνω και άλλα κρεβάτια. Προς το παρόν λέει 5 στα 5 χρειάζομαι με τη βάση που έχω. Πάνω δεξιά το γράφει. Είμαστε καλά προς το παρόν. Αυτό είναι... Α, δίνει ore και όχι πέτρες. Πέτρες θέλω. Παραμάσχαλα. Οχ. Α, γέμισα πολύ. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το Statue of Power. Πού να μπει όμως το... Δεν θέλω να μπει εδώ. Οπότε πάμε να πετάξουμε κάποια. Θα πετάξω αυτά τα ore.
κάτω. Και θα πάμε σιγά σιγά να τα αφήσουμε εδώ πέρα. Οπότε αφήνουμε τα ξύλα και αυτά και τις πέτρες. Ωραία. Πάμε να αφήσουμε και τα ore. Θα τα αφήσουν... Α, το άφησαν τα pals. Όχι, εδώ είναι. Ωραία. Έχει χαλάσει το όπλο μου, οπότε μάλλον δεν μαζεύω καλά τα υλικά που χρειάζεται. Πάμε να φτιάξουμε λίγο το πικ. Γιατί βαράμε τζάμπα τόση ώρα. Ναι, έκανε delay το ARK 2 για να κάνει να ξαναβγάλει το ίδιο παιχνίδι σε νέα μηχανή γραφικών. Φίλε, άστο παιχνιδάκι αυτό, εντάξει, βγάλαμε τα λεφτά μας. Πάμε σε επόμενο. Εάν θες, δεν ξέρω το ARK 2 πόσο καλύτερο θα είναι. Αν θα είναι ίδιο με το ARK 1 και απλά θα λέγεται 2. Ελπίζω όχι. Αλλιώς θα κρατήσεις το Ascended, πώς λέγεται. Εδώ ήθελα να πάω και να αφήσω πράγματα μέσα. Και θέλω να φτιάξουμε, όπως είπαμε, το Statue of Power, το οποίο θα μπει εδώ δίπλα. Εδώ. Ας τα αφήσουμε εδώ, ένα λεπτάκι θα κάνει. Έρχονται και οι άλλοι να βοηθήσουν, όλη η παρέα, τα αγαπημένα μου Digimon. Ωραία. Μετά, το επόμενο πράγμα που θέλω να φτιάξω είναι logging site. Δέντρα. Κάποια δεντράκια σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να αναβαθμίσω τη βάση μου. Όχ, ένα λεπτό και κάτι. Ωραία, ας έρθει να με βοηθήσει κάποιος άλλος. Από μακριά βοηθάει το Daydream. Και τώρα που νύχτωσε... Ίσως πρέπει να πάμε για ύπνο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σε καλή φάση, πώς το λένε, να βλέπετε τι κάνουμε την ημέρα, όταν κάνω εξερεύνηση να είναι μέρα. Συμβουλή λέει, αν βρεις ένα χαριτωμένο καφέ σκυλάκι, πιάστο και βάλτο σαν εργάτη, ξεθάφει μπάλες, άρρο και νομίσματα. Οκ. Εγώ είμαι, λέει, μου κάνει άγκαλμα ο πιστός ζήσης. Εσένα είχα στο νου μου, ναι. Όταν το έφτιαξα. Στο άγαλμα κάνεις upgrade, τα change, τα pulse drop και ανεβάζεις με τα souls, HP, defense κτλ. Θα το ψάξουμε. Το Vixi εννοεί. Το Eevee. Νουτέλα Diva, θα έχουμε κλείσει μέχρι τότε, οπότε κάτι θα κάνουμε. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Φτιάχνω κάποια πραγματάκια εδώ πέρα και παίρνουμε και level με αυτά. Θέλω να δω λίγο αυτό που φτιάξα πριν και δεν έδωσα σημασία. Enhance player stats. Capture power. Να αφήσω Leafmunk effigies για να κάνω enhance το πόσο εύκολα πιάνουμε pulse. Αχα. Και εδώ enhance pulse. Αν πατήσω πάνω μπορώ να τον εβάσω max health, attack, defense, cork speed. Ωραίο. Πάμε εμείς να αναβαθμίσουμε τη βάση μας και να την κάνουμε να χωράει 6 pals. Ωραία. Οπότε χρειαζόμαστε ένα κρεβάτι ακόμα. Όχι, 5 στα 5 λέει. Α, εκτός και αν βάλουμε ένα ακόμα πράγμα εδώ πέρα και θα γίνει παραπάνω. Τι να βάλουμε εδώ μέσα? Ένα κατήβα. Ένα κατήβα που δεν έχει σπάσει χέρια. Ας βάλουμε αυτό. Καλώς το. Οπότε χρειαζόμαστε ένα κρεβάτι ακόμα. Καλά είπα. Ένα κρεβατάκι εδώ δίπλα. Ωραία. Μέχρι να φτιάξουμε όλα αυτά θα έχει ξημερώσει και θα μπορέσουμε να βλέπουμε. Το Daydream επίσης σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ένα επιπλέον πάλι έξω. Οπότε με 2 Daydreams έχεις 4 έξω. Με 3 όλα έξω. Καλό.
Για να δούμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να φτιάξουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο είναι εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε leather και paldium fragment. Για να το φτιάξουμε αυτό που λες. Εδώ πέρα... Α, μπορώ να δουλέψω. Θα μπορούσα να δουλέψω όμως και κάποιο πάλι εδώ πέρα, φαντάζομαι. Όπως και αν φτιάξουμε δίπλα ακριβώς... Stone pit. Το οποίο δεν το κάνω τώρα. Θέλουμε σίγουρα ένα hot sprint. Θέλουμε paldium fragment. Α, θέλει πολλά. Δεν μπορούμε τώρα. Οκ. Okay. Καθίστε να φάω, γιατί το πρωί θα πάμε για εξερεύνηση. Ωραία. Σπάω αυτό. Και ένα τσίκιπι που δεν είναι slacker. Έχω τσίκιπι που είναι slacker στη βάση μου. Πάμε τρέχοντας. Κλάμψη. Το οποίο σημαίνει work speed 10. Ω. Oh. Έχω άλλα εδώ πέρα. Work speed μείον 30, μείον 50%. Aggressive. Blood of the dragon. Τι φάση. Όλα τα τσίκι που έχω είναι περίεργα. Ου, mining 25%. Α, για τον παίχτη. Τέλος πάντων, το βάζω. Δεν πειράζει. Βέβαια το άλλο είναι 7 level, δεν πειράζει. Θα το φτιάξουμε. Μόνο κάμπι, hello. Θα ανέβει το live, ναι, μην αγχώνεστε. Στο YouTube θα μείνει. Καθίστε να αφήσουμε για κάποια πραγματάκια και πάμε να πιάσουμε και κάποια πραγματάκια που θέλαμε και δεν μπορέσαμε. Ας αφήσουμε... Τα αφήσω μέσα αυτά. Εδώ. Το horn. Αυτό εδώ, το φτερό, δεν ξέρω τι. Ice organ, το αφήσουμε εδώ. Ωραία. Και νομίζω πως θα είναι δύσκολο για να δω τι μας λείπει. Leather, πού βρίσκω leather, ποιο τσίκι πετάει leather. Α, το Fox Parks. Πάμε να μαζέψουμε. Να πιάσουμε δηλαδή. Δεν θα ανοίξουμε σερβερ, παιδιά, όχι. Πάμε να πιάσουμε Fox Parks, γιατί δίνουν leather. Και θα μπορέσουμε να φτιάξουμε, να υπάρχει Daydream έξω συνέχεια. Ξημερώνει που να είναι, οπότε θα βλέπουμε κιόλας, μην αγχώνεστε. Εκεί υπάρχει ένας φίλος μας. Fox Parks. Ου, κι άλλοι εδώ. Οχ. Το θέλω αυτό. Α, δεν στοχεύει καλά. Πρέπει να είμαστε κοντά, ε. Λοιπόν, βγες έξω εσύ. Τον πέτυχα. Όχι, δεν είναι μοστρόβιλος. Θα σε πιάσω, ρε. Μου έχασε όλο το shield. Ευτυχώς έχω ανεβάσει πάρα πολύ το... Αμάν, το ξέφυγα. Εδώ, πίσω στην ουρίτσα, μην πω τίποτα άλλο. Μη θα το σκοτώσει αυτό. Αστοχώ, έρχομαι σε σένα. Είσαι πολύ μακριά, ρε φίλε. Μικρό capture rate έχει. Μήπως ήθελε καλύτερη μπάλα. Πόσο ξύλο θέλει αυτό. Ωραία, τώρα σε έχω όσο πιο ωριακά πεθαίνεις. Κυριολεκτικά, όχι τρόπος του λέγει. Πιάσε τον, μπράβο. Πιάσε με τον Nightwing. Πιάνει γέννη τα λέει Pulse και τα πηγαίνει στη βάση, στη τέτοια, μισό λεπτάκι να το βρω.
Πού είσαι, είναι... Νάτο. Φίλε, καλό αυτό, μ' αρέσει. Λέει, μαζεύει νεογέννητα πάλς κοντά στη φωλιά του και τα μεγαλώνει, σαν γονιός. Μόλις το baby πάλ, λέει, χοντρίνει, το τρώει. Α, οκ. Okay. Και μπορούμε επίσης να το κοβαλήσουμε, λες και είναι αρτζεντάβης πτερανόντων. Κανονικά, και να πετάξουμε μαζί του. Οκ. Okay. Καλό αυτό. Και το άλλο που θέλω να κάνω είναι να βρω Fox Parks που λέγαμε. Να τα, εκεί πέρα είναι. Πάμε να τα αγκαλιάσουμε μαζί με το Fox Park μου. Σε πολεμάμε την ίδια σου τη φλόγα, φίλε. Πολύ καλή φάση πάντως. Έλα εδώ. Δεν μπορώ πάλι. Τώρα που το άφησα. Λοιπόν, πρέπει να πάω ευθεία προς τα κάτω, μου φαίνεται, για να δούμε τι υπάρχει. Το μαμούθ πιάσε. Είναι μεγάλο level, δεν ξέρω, το έχουμε. Είμαι λίγο κότα, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, όχι, το σκότωσε. Κάτσε βρε, Fox Parks. Ένα λεπτάκι. Don't attack. Please. Πάμε να ανακαλύψουμε λίγο χάρτη. Κάτι βλέπω εδώ πέρα. Εδώ είναι το Mamorest και εδώ υπάρχει ένα Shillet. Είναι ακόμα δύσκολο το μαμούθ, λέει. Υπάρχει cooldown, το κατάλαβα, οπότε ok. Όπως σας είπα, ψάχνω να σκοτώσω αυτά εδώ τα Fox Parks. Γιατί δίνουν leather. Οπότε πάμε στον ίδιο. Μπορείς. Κοίτα εδώ, τον κυνηγάμε σε όλο το χάρτη. Πολεμάνε μεταξύ τους. Το έχουμε. Όπως είπα, θέλω να πιάσω και 10 ίδιου είδους. Ωραία, μου έδωσε leather. Έχω leather ακόμα. Πόσα έχω? Πού τα δείχνει? Κάπου, να τα. Έχω 5 leather. Νομίζω μπορούμε να φτιάξουμε τώρα. Πάμε λίγο στο τσίκιπι. Νομίζω τσίκιπι θέλω, αλλά... Το πιασα. Θα πάει 10. 9 στα 10. Άλλο ένα τσίκιπι θέλω, παιδιά. Άλλο ένα τσίκιπι. 5 ή 7 θέλει, δεν θυμάμαι. Θυμάστε εσείς? Θα πάω να το δω τώρα. Πάω. 5 ήθελε, οπότε φτιάχνω από τώρα, παιδιά. Για ελάτε να το φτιάξουμε. Με αυτό, από ό,τι ξέρω, θα έχουμε ένα daydream έξω συνέχεια. Συν ένα οποιοδήποτε άλλο παλ και θα έχουμε 2. Το σιλέτ είναι 11, το πιάνει άνετα. Θα πάμε στο σιλέτ, παιδιά. Εγώ δεν έχω ιδέα από Pokémon, μου φαίνεται δύσκολο αυτό το game. Δεν είναι... Δεν σχετίζεται ιδιαίτερα. Όπως είπα ήδη, δεν θα... Είναι σκέψτοντας σαν δεινόσαυρους. Πες ότι αυτό εδώ είναι... ένα Doedicurus, ξέρω εγώ. Και εκεί πέρα αυτή η αλεπού είναι ένα Raptor. Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Δεν έχει ούτε εξελίξεις ούτε τίποτα. Λοιπόν. Τώρα, λογικά... Στο πάρτι μου έχω το Daydream με Saddle, φαντάζομαι.
Και με ακολουθάει. Ναι. Συνέχεια έξω θα είναι τώρα. Λογικά. Ωραία. Οπότε καταφέραμε να φτιάξουμε και τα δύο αυτά πράγματα. Σε dungeon πότε θα πάω. Ένα dungeon που είχαμε βρει είναι εδώ πέρα. Οπότε καθίστε να βάλω και ένα marker. Τι είναι αυτό. Εδώ. Αυτό θα βάλουμε. Νομίζω... Δεν ξέρω βασικά που έχει dungeon που να μπορώ να κάνω. Είναι μεγάλο αυτό λένε. Είδατε, δεν έχω συναντήσει άλλο πάντως. Ένα τσίκιπι θέλω ακόμα. Πω, αυτό ακολουθάει πάρα πολύ κοντά. Δεν βλέπω βρε. Ου, έκθιντυρ πολλά. Πάμε παρακάτω να δούμε. Ω, κάτι υπάρχει εκεί. Το θέλω. Κάτι έχει εκεί. Καινούρια. Κρέμις λέγονται. Και μην επιτίθεστε γιατί πρέπει να ελέγχω τι γίνεται. Ωραία. Θα πιάσουμε καινούριο παλ. Έχει πάρα πολλά. Στην ίδια περιοχή και... Όχι, όχι, όχι. Μου επιτίθεται το άλλο. Μη βαράς κρέμις. Το πιάσαμε. Compared to Lumble λέει. Έχει καλύτερο μαλλί. Αχα. Έπιασα δύο ή ένα. Α, δύο. Ορίστε, το γράφει τώρα. Για να δω λίγο. Paldek. Α, αυτό πρέπει να το πάρω στο πάρτι μου και το ξέχασα. Πού είναι... Όχι αυτό. Κρέμις. Ιστορικά λέει το κρατάνε σαν pet. Είναι πολύ cute. Πετάει μαλλί στο ράντσο. Ωραία. Ού, το Marmorest. Προσοχή, μην το επιτεθείτε και γίνει χαμός. Πάμε να πιάσουμε και τα τσίκιπι. Θα πάνε level 10. Θα πιάσω 10 ουσιαστικά και θα δω τι γίνεται από εκεί και πέρα. Ωραία. Και μετά πάμε να φτιάξουμε το νερού. Να το. 10 στα 10 και... Complete λέει. Έγινα master του GKP. Όχι, δεν θέλει 20. Να παίρνω το loot μου λέτε. Στα μποσάκια, γιατί αλλιώς μετά κλειδώνει το dungeon και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Οκ. Να ξαναμπούμε να πάρουμε το loot. Θέλω μαζί μου το υπτάμενο πάλι, οπότε πάμε να το φέρω και μετά πάμε κάτω. Γυρίστε πίσω εσείς. Μπορεί να μεταφέρω κάπου στη βάση, ρε Αλάνια. Πείτε γιατί με ενδιαφέρει και εμένα. Κάτι μου έδωσε όταν πήγα 11, όταν πήγα το μεγάλο level. Δεν παρατηρήσα κάτι, οπότε όποιος ξέρει τι γίνεται όταν πιάνουμε 10, να μου πεις. Χτίζεις άλλη, λογικά, όπως λέει ο Δημήτρης. Νομίζω δεν τη μεταφέρεις αυτή, απλά θα έχεις δεύτερη βάση. Αλλά απαντήστε όποιος ξέρει και καλύτερα. Repair τα ρούχα μου. Repair και αυτό, ναι. Να αφήσουμε και κάποια πράγματα. Και ήρθα να πάρω το PAL των ονείρων μου. Θα αφήσουμε το Hookrates, γιατί Klein Mine. Και θα πάρουμε μαζί μας το υπέρτατο Nightwing. Εδώ. Έχει επιθέσεις full. Και είναι companion. Έχει να κάνεις teleport, αλλά από ποιο σημείο πας και το επιλέγεις, άμα είναι να πάω εκεί πάνω, δεν με συμφέρει. Λοιπόν, να το, κοιτάξτε εδώ, πολύ καλό.
ταυτόχρονα επιτίθεται και να με βοηθάει. Όταν πιάνεις 10 από κάτι, παίρνεις bonus XP. Μόνο αυτό, Ηλία. Καλώς τον. Και πάμε λίγο στα στατιστικά. Θα πάω 150 και ίσως σταματήσω σε αυτό το σημείο. Και μετά πάμε πιο κάτω να δω πού είναι. Κάτι χρήσιμο, ας πούμε. Έχουμε μεταλλικό axe, pickaxe, high quality workbench. Αχα. Και wooden gate. Α, saddle για το Ekthindir έχουμε στο level 12. Κοντεύει, παιδιά. Και το crossbow. Πάμε προς τα κάτω. Ιδανικά θέλει να πιάσεις 10 από κάθε είδος. Οκ. Okay. Οπότε πάμε προς ολοταχώς, προς τα κάτω, στο Silet. Μετράει το type. Νομίζω μετράει το type, παιδιά. Όποιος ξέρει να μας πει. Όχι, άκυρο. Πιάνω εγώ ότι υπάρχει, τα εύκολα τουλάχιστον. Το Mamores είναι μεγάλο level, οπότε το αφήνουμε. Κολώνω όπως βλέπετε. Ω, δεν έχω άλλα βελάκια. Χαχαχα, την πατήσαμε. Πώς θα πάμε στο ποσάκι χωρίς βελάκια. Θα το παλέψω έτσι, παιδιά, το ποσάκι. Και πρέπει να φάω κιόλας. Ωραία. Πιάνω Fox Parks, όπως βλέπετε, για να παίρνουμε level όλοι. Έχει κάποια berries εδώ που είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θα τα πάρουμε. Όπα. Το αφήνω έξω κι αυτό γιατί πάμε να πολεμήσουμε ποσάκι τώρα. Αφού πρώτα φάμε. Ωραία, να δώσουμε και εδώ μερικά. Υπάρχει και άλλο πράγμα εκεί πέρα χρήσιμο. Ω, μεγάλο chest. Coins και ψωμί. Και ψωμάκι, τρελό. Πάμε να δούμε τι θέλει αυτός ο τύπος εδώ πέρα. Το ποσάκι δεν μπορώ ακόμα, δεν έχω πάλι νερού. Να μην ξεχνά το φλογοβόλο, σωστά. Λοιπόν, καινούργια φάτσα λέει αυτός εδώ τύπος. Μην μου πεις ότι είσαι ξένος. Δεν πειράζει, λέει. Τώρα που είσαι σε αυτό το νησί, γιατί δεν προσπαθείς να πιάσεις μερικά πάλες. Παίρνεις extra XP, αν πάρεις 10. Sorry, ρε φίλε, τώρα μας το λες. Πιο δυνατός γίνεσαι καθώς πιάνεις περισσότερα. Πάρε αυτό, λέει. Paldium Fragment. Μας υποχρέωσες. Oh. Μου έχετε πει ότι πιάνετε. Καθίστε να του δώσουμε damage. Wanted. Δεν ξέρω. Μπορείς όντως να το βάλεις μέσα σε Palsphere. Τον έπιασα. Παιδιά, μαζεύτηκαν guards. Βοήθεια, δεν ξέρω γιατί. Όλοι μου λέτε κάτον capture και εγώ έμπλεξα τώρα. Αφήστε μας. Δεν ξέραμε τι κάναμε. Μην τον σκοτώσεις, λέει. Τον έπιασα. Τι να κάνω τώρα. Όχι, λέει, γιατί το έκανες αυτό. Οχ, πώς το κλειτώνουμε τώρα αυτό. Φίλε, είναι πολύ level οι άλλοι. Ριπ. Τρέχα, μου λένε. Να μην τον πάω στη βάση, μάλλον, έτσι. Μπλέξαμε. Κοιτάξτε πώς είναι. Κοιτάξτε πώς είναι και τρέχουνε. Μάλλον θα πεθάνουμε. Λοιπόν. Πηγαίνετε.
Δείρτε τους. Έχω δυνατά πάλς. Αλλά δεν σας κάνουν τίποτα. Θα πεθάνουμε. Πάτε 40 σκουμπί. Daydream, βοηθήστε. Παιδιά, μάλλον πρέπει να αυτοκτονήσω γιατί οι τύποι δεν πεθαίνουν με τίποτα. Εντάξει, συγγνώμη. Έγινε GTA, έχει... Δεν ήξερα, μου είχατε πει να το κάνω. Πεθαίνω επίτηδες. Ωραία. Μάθαμε τι γίνεται. Δεν έχω σέλα για το πουλί για να πάμε ψηλά. Οπότε την πατήσαμε. Fast travel. Α, καλή ιδέα. Ωραία, μάθαμε τι γίνεται. Μωρέ, μπράβο. Εκεί είναι τα πράγματά μου που την καταλαβαίνω. Όχι, μην κάνετε επιθέσεις παντού. Μη. Πολύ επιθετικός μας βγήκε. Ο πουλής. Τώρα που τον έπιασα, τι τον κάνουμε, ας πούμε, όντως. Καλά λέει η Αλεξάνδρα. Κερδίσαμε τίποτα. Τι να πω. Περίεργο το παιχνίδι. Πάρ' τα όλα. Και πάμε να βάλουμε τα όπλα στη σωστή σειρά. Ωραία. Πάλντεκ. Έχει κάπου τον villager. Γιατί τον πιάσαμε τον τύπο. Οκ, δεν τον έχει κάπου. Και από... egg incubator. Από αρχαία τεχνολογία. Ναι. Πάμε να φτιάξω βελάκια. Αντιγράφει και GTA, ναι, με το Wanted. Φτιάχνω βελάκια και πηγαίνω να πιάσω με αυτό το καταραμένο παλ, μποσάκι. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Καλώς ήρθατε που ήρθαν τώρα, σας βλέπω που χαιρετάτε. Μην νομίζετε, απλά δεν μπορώ να χαιρετάω έναν έναν, γιατί τρέχει χαρντάρο. Τι game είναι αυτό, το Palworld. Με κυνηγά το κατήβα, μπορεί να μου πει κανείς. Τι όνειρο είδε. Πρέπει να φτιάξω και πάλι σφύρις, παιδιά. Πρέπει να φτιάξω και πάλι σφύρις γιατί είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη. Λοιπόν, πάμε για αρχή. Bows, arrows. 11. 33. Ναι, όσα είναι. Λάθος κουμπί. Πάμε. Δεν θα ανοίξω δικό μου σερβερ όπως το ARK. Το έχω απαντήσει σε πάρα πολλούς. Άμα δεν το είδες, το λέω άλλη μια φορά. Τι γίνεται εδώ. Κάποιος έχει έρθει και επιτίθεται. Ποιος επιτίθεται εδώ πέρα. Νικήστε τον, ξέρετε εσείς. Δεν φοβάμαι κανέναν. Λοιπόν, μόλις πιάσουμε, βάλουμε τα arrows να έχουμε, πάμε να πάρουμε το μποσάκι. Μια ερώτηση, gaming laptop θα το σηκώσει? Ανάλογο τι gaming laptop, άμα είναι του 1993, μάλλον όχι. Άμα είναι πρόσφατο, μπορεί, γιατί το παιχνίδι δεν είναι full βαρύ. Δεν έχω ακούσει κανέναν να λέει ότι η παιδιά δεν μου το τρέχει. Τα λέω και παίζω, λέει, ταυτόχρονα. Να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον χωριάτη έξω. Βλέπετε, το παιχνίδι είναι τόσο εθιστικό που θέλω απλά να πάω σε ένα μποσάκι και όλο κάτι συμβαίνει. Όλο κάτι γίνεται, παιδιά. Καθίστε να κάνουμε cancel αυτά. Και θέλουμε και κάποια pulse fears. Μόνο 5. Μας βοηθάει στη βάση. Α, δούμε. Θα έχουμε ένα χωριάτη. Μην το βγάλω πάλι και αρχίσει και με πολεμάει ο κόσμος όλος.
Πάμε να δούμε. Νάτος. Skilled Islander λέει. Αλήθεια τώρα. Ας τον βάλουμε στη θέση του Daydream. Νάτος. Μου λέει τέτοια πράγμα που λέγε πριν. Πού πας ρε Skilled Islander. Παναγία μου, τι φάση. Details. Μπορεί να κάνει δουλειές. Αχα. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Οπότε μάλλον θα ξαναεπιστρέψω το Daydream. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει να έχω άνθρωπο κανονικό. Τι να πω. Ματζίρις, απουσία, όχι δεν την πήρες. Είχες χαρτί γιατρού. Λοιπόν, πάμε τώρα. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να πάμε στο ποσάκι. Οπ, level up. Level 12. Enhanced stats, τώρα τι στατιστικά να δώσουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε σε τίποτα επίθεση. Δεν ξέρω αν συμφέρει καν. Το αφήνω και δεν βάζω τίποτα. Απλά μου τις πάει το notification κάτω-κάτω δεξιά. Κάτω-κάτω στη μέση. Μην πάω τώρα επειδή νυχτώνει. Θα δούμε τώρα. Μήπως εξερευνήσουμε κάποια άλλα πράγματα πριν πάμε στο μποσάκι. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή παρόλα αυτά. Να δούμε τι υπάρχει. Να ανεβάσω το raid για να τα πιάνω πιο εύκολα. Υπάρχει αυτό. Δεν νομίζω να το ελέγχω εγώ αυτό. Wait, λέει ο Ηλίας. Το wait είναι μια καλή λύση. Α, δίνει και πολλά. Εντάξει, ας βάλουμε λίγα wait. Καλή φάση, όντως. Το μαμούθ, παιδιά, δεν μπορώ να το πιάσω τώρα. Αργότερα, είναι 38 level, εγώ είμαι 12 και τα πάλ μου είναι 6, ξέρω εγώ πόσο είναι και το άλλο πίσω δεν θυμάμαι. Όχι 6 βασικά, μπερδεύτηκα με τον μπροστινό μου. Είναι 10 και το Daydream 10 πάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Είμαστε εδώ. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, ίσως δεν φτάσουμε εύκολα στο μποσάκι. Κάτι υπάρχει εκεί κάτω. Α, τα... Εδώ. Effigy, nice. Και εδώ. Castaways Journal, 10 journal, 10 ημέρα χιχί. Ποια σέλα να φτιάξω, δεν... ήρθε η ώρα της. Pelt armor. Α, Ecthendir saddle. Ισχύει. Θέλει ingots και τέτοια. Δεν είναι τόσο εύκολο. Όπου νύχτα. Μελπάκα. Σαν να λέμε αλπάκα που υπάρχει όντως. Κρέμις. Καινούριο μέρος λοιπόν. Ας πιάσουμε αυτό το μελπάκα. Level 9. Σε κατάλαβα ότι θα πετάξεις πράγματα. Αμάν. Πού πας ρε φίλε. Ωραία, σε απέφυγα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το εξής. Μου βάρεσε το αγαπημένο μου. Γέλα εδώ. Φλογοβόλο. Και έλα εδώ να σε πιάσω τώρα, πλάκι μου. Το έχω. Να το. Τιγκλίν. Μελπάκα λοιπόν. Πάμε στο Paldek να το βρούμε. Προς τα κάτω θα είναι. Να το. Το οποίο λέει μπορώ να το υπεύσω όντως όπως αυτό με saddle. Πετάει μαλλί άμα είναι στο ράντσο και leather. Food θέλει 3. Farming, ok.
Μην κορυδεύεσαι, λέει, από το πώς είναι έτσι αφράτο και ζουμερό. Μια κλωτσιά από αυτά τα μακριά πόδια, λέει, μπορεί να σε στείλει υπτάμενο στην άλλη άκρη της γης. Αχα, πολύ τρομακτική φάση. Και πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Είναι μακριά, παιδιά. Είναι μακριά. Ελάμε είναι αυτό. Γεια σου ρε πίτσκ. Καλώς τον. Μας φέγγει το Fox Parks, εδώ μεταξύ. Οπ. Μανιτάρια, πρώτη φορά παίρνω. Ορίστε. Leafmunk. Καινούριο. Πάμε να το δούμε. Level 3 μόνο. Συγγνώμη, Leafmunk, αλλά... αλλά φαίνεται σε πολύ καλή φάση. Σε χρειαζόμαστε. Θα πιάσουμε κι άλλο ένα μετά. Ωραία. Το Leafmunk, υπάρχει και το άγαλμα του Leafmunk εν τω μεταξύ. Πού είναι, εδώ. Εδώ. Πανέξυπνο, λέει. Καλός partner. Κάνει τα πάντα. Κόβει δέντρα, φυτεύει, φτιάχνει φάρμακα. Πολύ καλό από ό,τι φαίνεται. Οχ. Μπορείς, λέει, να έρθει στο κεφάλι σου και χρησιμοποιείται σαν αυτόματο όπλο. Αυτή τη φάση, ξέρω εγώ. Αχα, πάω να δω το live από την αρχή, λέει. Καλή φάση, εφόσον το έχασες. Αγαπητό Λίφμα, έλα να πιάσω και σένα. Ωραίος. Και αυτό το πιάσαμε. Πολλά πράγματα έχει εδώ πέρα, παιδιά. Και από ό,τι φαίνεται... μείναμε από μπάλες. Μπάλες πόσες έχουμε, 8. Δεν ξέρω αν θα πάω τώρα να πιάσω εκείνο του νερού. Έχει πάρα πολλά να εξερευνήσουμε. Βλέπω ένα αυγουλάκι όμως εδώ πέρα. Το πήραμε. Οπότε μάλλον... θα τα δούμε σε επεισόδιο τα περισσότερα πράγματα. Όχι, υπάρχουν πράγματα εδώ κι άλλα. Depresso. Ναι, θα τα δούμε σε επεισόδιο. Πιάσαμε πάρα πολλά σε αυτό το live stream. Αν δείτε δηλαδή στο Paldec, πιάσαμε σίγουρα το Leafmunk, πιάσαμε Pengulet, Gamos, πιάσαμε Depresso, Cremis. Τι άλλο πιάσαμε, παιδιά? Melpaca και Nightwing. Πιάσαμε και έναν άντρα, έναν άνθρωπο κανονικό. Ναι, ξεκλειδώσαμε κάποια πραγματάκια και κάπου εδώ λέω να σταματήσουμε για να εξερευνήσω τις νέες περιοχές εδώ πέρα, βλέπετε, μακριά από τη βάση μας, να φτάσουμε στο Σιλέτ σε βίντεο. Να το δει και περισσότερος κόσμος, ας πούμε. Οπότε, το πιο τρομακτικό πράγμα που γίνεται συνήθως εδώ είναι το ότι κλείνεις το παιχνίδι χωρίς να κάνει save εσύ. Ελπίζω να κάνει το παιχνίδι μόνο του save. Ελπίζω. Ωραία. Το κλείσα εγώ. Και χαίρομαι που λέει εδώ Θεό πολύ ωραίο το live. Ελπίζω να σας άρεσε, αυτό ήθελα να σας πω. Γιατί εγώ πέρασα καλά. Κάντε like στο YouTube όποιος δεν έχει κάνει ακόμα. Άμα σας άρεσε προφανώς. Άργησα λίγο, λέει. Καλησπέρα. Καλησπέρα όποιος μπαίνει τώρα, παιδιά. Όντως κλείνουμε και τα υπόλοιπα θα γίνουν σε βίντεο. Όσα δείτε. Εξερευνήσαμε κάποια πράγματα, ψάξαμε κάποια πράγματα μαζί, είδατε συμβουλές σας από το chat. Έγιναν πολλά πραγματάκια. Ωραίο φαίνεται, λέει. Θέλουμε πάλι live. Θα ξανακάνουμε. Θέλω να κάνω και βίντεο και live σε αυτή τη σειρά. Ελπίζω να σας βολεύει και εσάς αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε, λέει, για την παρέα. Ευχαριστώ εγώ, παιδιά. Επαντάω για άλλη μια φορά γιατί τώρα κλείνουμε, οπότε πρέπει να ξέρουμε. City Skylines θα δούμε σε 2 μέρες λογικά. Είναι γυρισμένο το επεισόδιο, είναι μονταρισμένο μέχρι τη μέση. Θα κάνω λίγο μοντάζ ακόμα και θα το ξαναδούμε κι εμείς. Τι ομάδα είσαι από εξωτερικό? Από κάθε χώρα έχω διαφορετική ομάδα. Τώρα πια συμπαθώ από το εξωτερικό συγκεκριμένα, δεν έχω καμία τρελή. Ας πω, από Ισπανία ας πούμε είμαι Ρεάλ, από Αγγλία είμαι
United, αλλά μ' αρέσει και η Tottenham. Από Ιταλία μ' αρέσει η Inter. Αυτό, από άλλες χώρες δεν ξέρω, είμαι λίγο διάφορος. Λοιπόν, και από Ελλάδα είμαι Εθνική Ελλάδος, γιατί θα ρωτήσετε. Όλες οι μικρές ομάδες δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα της καρδιάς μου είναι η Chester. Όποιος έχει δει manager καταλαβαίνει. Αλλά λέω, συνήθως, επειδή δεν είμαι από αυτές τις χώρες, αν παρακολουθείς το Champions League, αυτές βλέπω. Δεν μπορώ να δω την Chesterfield, ξέρω εγώ, κάπου, δυστυχώς. Αυτά, παιδιά. Καλό βράδυ για άλλη μια φορά. Ελπίζω να περάσετε καλά, όπως είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα προσπαθήσω να επαναλάβω live stream στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Subscribe για να μην χάσετε τα βίντεο που έρχονται και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.